Βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Μακρύ. Θα μα πει, Κωνσταντίνε, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην Φλόριντα. Ωστόσο, ο κυβερνήτη είπε πω ευτυχώ δεν έγινε πραγματικότητα τελικά το πιο φιαλτικό σενάριο. Ακριβώ, Εύα, καλό απόγευμα. Πράγματι, δεν έγινε πραγματικότητα. Ε, η συντέλεια του κόσμου, αυτό που δηλαδή προέβλεπαν, δίναν όλοι οι μετρολόγοι, όλε οι προβλέψει για το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε κιόλα ότι πέρασε και δεν ακούμπησε. Καθώ ε, γεννία... Και φαίνεται πω λειτουργήσε και το σχέδιο εκένωση. Ακριβώ, ακριβώ. Και γι' αυτό κιόλα, ε, τουλάχιστον πάντα είναι τραγικό όταν χάνουν τα ανθρώπινε ζωέ. Ε, αυτή τη φορά πάντω ο απολογισμό φαίνεται μέχρι στιγμή τουλάχιστον να, μένει, ε, να είναι πολύ ε, μικρός μικρό. Ε, και τώρα μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο διήρκησε τελικά 9 ώρε. Διήρκησε την Φλόριντα κάθετα επί 9 ώρε και μέχρι στιγμή τώρα δηλαδή αυτό που λένε ε, τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωση, οι αρχέ εκτιμούν πω ε, το κόστο των ζημιών ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια και μάλιστα mm. μπορεί να το ξεπεράσει μόνο για τον τυφώνα Μίλτον, όχι για τον τυφώνα Ελλήν που χτύπησε την περιοχή και τι γύρω περιοχέ, τι γύρω πολιτείε, τι προηγούμενε ημέρε. Και μάλιστα για τι αρχέ δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Ακόμα και ο Τζο Μπάιντεν το είπε σε ένα μήνυμα που έδωσε στην δημοσιότητα λίγη, λίγα λεπτά πριν: Ότι ο κόσμο θα πρέπει να παραμείνει στα καταφύγια, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από τα σημεία, διότι ακόμα φοβούνται τι πλημμύρε. Πρέπει να γίνει αποτίμηση τη κατάσταση και οι επόμενε ώρε θα δείξουν ακόμα περισσότερο το εύρο αυτή τη καταστροφή, Εύα. Κωνσταντίνο, μακρύ να σε ευχαριστήσουμε πολύ.